Καλησπέρα, φουσκωτοί και φουσκωτές. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα έχουμε guest. Καλησπέρα. Θα μαγειρέψουμε. Δεν θα είναι πάρα πολύ διατροφικό, αλλά θα είναι για καλεσμένους. Θα είναι καραμελωμένα κρεμμύδια με σηκώτη. Γιατί να μην είναι διατροφικό, ρε παιδί. Όντως, ναι, εντάξει. Τα χωρά, στερμίδες. Ναι, ναι. Διατροφικά σηκώτια με καραμελωμένα κρεμμύδια. Πρωτεΐνη και full σύνδυο. Εσύ θέλω να κόψεις τα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα. Δεν κάνει. Ω, ψηλός. Τα θες ψιλοκομμένα ή τα θες ροδέλες. Τέρμα κομμένα, Εγώ φοράω γυαλιά λίγο για να μην ακούει τα μάτια, κατάλαβες. Απ' τη μύτη τα τέτοια είναι, ρε, που σε κάνουν να τα κρίσεις. Ναι, να μ' αφορείς γυαλιά λίγο που okay. Τι λες, ρε, μπρο. Να πω κάτι, το σηκώτη δεν το τρώνε, αλλά φίλε είναι full καλό, full πρωτεΐνη, full σίδηρο και γενικά είναι πάρα πολύ καλό σαν πηγή. Λοιπόν, θα κάνω τρία. Θα είναι αυτό κατευθείαν στο τηγάνι, θα μπει. Ναι. Δες τι πρέπει να γίνει. Πρέπει πρώτα να ξεροψηθεί το σηκώτη. Να το τσιγαρίσουμε, να το βγάλουμε από τη φωτιά, να καραμελώσουμε τα αμύγδαλα, τα κρεμμύδια και μετά θα τα ανακατέψουμε και τα αφήσουμε να σιγοβράσουν. Του σκότωσα, ρε μαλάκα. Του σκότωσα, αλλά δεν του σκότωσα μόνο. Βάζω τα, που ακόμα έχουν νουπια, ρε μαλάκα, πώς ζουνε. Μέχρι να κόψουμε. Α, τράβα εδώ που μεγαλουργεί. Κόψε κανένα δάκτυλο. Χωρίς μου φύγει ένα δάχτυλο, μαλάκα θα είναι μπλάντι. Γεννημένος μαλάκα, εσύ γι' αυτό. Έχει πετρετζίκη, ρε φίλε. Μαλάκα, το μόνο πώς το πιάνει. Είναι κουλάκι. Τι ωραία. Τι έκανε εδώ, ρε. Μέχρι να κόψουμε τα κρεμμύδια και να τα σιγοτάρουμε. Πάμε λίγο να δούμε ένα Q&A που κάναμε αστιούτσικο. Δεν είναι Q&A. Διαβάζαμε τα gym fail σας. Τα gym fail τους. Και τα σχολιάζαμε. Μπράβο. Τα gym fail σας. Τους. 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 Σας. Έχετε φύγει κλανίδι σε ζόρι ποτέ, σας έχει φύγει κλανίδι ναι, σε ζόρι. Και εμένα πριν σου έρθει. Αλλά καθώς δεν θες με τον Μπέρι, έχω ρίξει μαλάκα. Είχε πάει στην τροχαλία. Ό,τι πέσω. Επόμενο fail. Νομίζω ότι σηκώνω 10 κιλά και μετά απλά είδα ότι ήταν 5. Ρε Παναγιωτάκη. Κάνω squat. Έχω βάλει στο γυμναστήριο στο ρεύμα του. Έχω βάλει κιλά. Α, ου, φωνάζω, γίνει να βγάλω κάπου. Ναι, ναι. Κάνει ένα δίπλα μου σκόνη, δεν λέει πολλά. Κιχ. Και φεύγουμε από εκεί. Είχαμε διαφορά στην δίπλα. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στην πρέσα ποδιών. Ναι. Εγώ τα έκανα όλα με ένα πόδι, αυτός δεν το είχε καταλάβει. Τα έκανα και με τα δύο. Ναι. Και επειδή. Ω, έκανα, εγώ έκανα κι αυτός. Και το συντοπίσω και έκανα και με το ένα πόδι. Κόμπλα. Έχω ένα φλαράκι, μάγκες, ακούστε εδώ τώρα, fail. Fail, δεν είναι ακριβώς fail, απλά είναι funny story. Έχω ένα φλαράκι, πάει γράφεται γυμναστήριο, κλασικά ετήσια συνδρομή, πληρώνει εκεί μπάπα όλα για ένα χρόνο. Διατάσεις, το ένα το άλλο. Στο ένα το άλλο. Έρχεται εκεί πέρα δεύτερη μέρα, έχει πάει δύο φορές προπόνηση, έρχεται και μου λέει, τον βλέπω μακριά με μπουφάκι, μου τσί και μου λέει, πόρε μπρο, έχω δει τη διαφορά. Χωρίς να κάνει, χωρίς να κάνει τίποτα. Είχε δει τη διαφορά κατευθείαν το παιδί. Παιδιά, έχω να πω την ιστορία. Μπορώ να πω μια ιστορία ενός φίλου μου γυμναστή που μου είπε την ιστορία αυτή. Δεν θα την πω το ίδιο αστεία. Βασικά δεν ξέρω καν αν θα γελάω. Ήταν η πιο αστεία ιστορία που έχω ακούσει σε gym fail, παιδιά. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι φίλος και όταν μου το είπε πρώτη φορά, απλά λέω μαλάκα, σε παρακαλώ στην κάμερα να το πεις. Δεν ντρέπεται. Ναι. Δεν θα πούμε ποιος είναι, ούτε ποιο είναι το μάθημα. Απλά να πούμε την ιστορία. Θα πούμε ότι έκανε ποδηλάτηση, ναι. Okay. Έκανε spinning και άκουγα τι γίνεται. Έχει φύγει το πρωί από το σπίτι να πάει να κάνει προπόνηση. Κάτι παθαίνει με το λάστιχο, έχει φάει φουλ ταλαιπωρία. Λέει την αδερφή του να του μαγειρέψει γιατί δεν θα προλάβει, γιατί μετά έχει μάθημα spinning. Mm-hmm. Και πάει σπίτι και τρώει κάτι χαλασμένα αυγά, ό,τι να είναι έφαγε. Λέει σε να βάλει κάτι στο μάκι που δεν τα έχει ψήσει καλά. Oh. Και φεύγει και πάει για spinning. Και εκεί πέρα λέει που ξεκινάμε και είναι πάνω στο spinning. Λέει κάτι νιώθω, λέει. Αρχίζει να τρέχει τα πόδια με το κρύο συνδρότητα, σου λέει. Και να φωνάσω, πάμε, πάμε, και μετά να μην βγαίνει φωνή. Τέλος πάντων, πώς ακριβώς μου λέει, δεν θυμάμαι το καλά. Κάτι μου λέει, δεν ξέρω αν δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Πες του, μπορεί να μην την πω ακριβώς, θα την πω όπως τη θυμάμαι. Πάει και του λέει κάποια, αν είναι καλά το ρώτησε, γιατί ήταν χλωμός. Και λέει, το μάθημα τέλος και φεύγω, λέει. Το μάθημα λέει τέλος, παιδιά, ακυρώνεται, δεν ήταν καλά. Λέει, θα του φεύγω να βάλω στο ναι, ναι. Στο Μιχαλάκι, φεύγει βολίδα, λέει, στην τουαλέτα του γυμναστηρίου που δούλευε. Ναι, ναι.
Και αυτός χωράει ολόσωμο λόγω του spinning. Μέχρι να τα βγάλει όλα, ας πούμε, βλέπει την τουαλέτα και σχεδόν να κάτσει, ρε φίλε. Τώρα έρχεται να κάνω την κίνηση. Θα χωρέσω. Κάνει. Σηκώνομαι, λέει, βγάζω, με παίρνει κάμερα. Βγάζω τα ρούχα, λέει, βλέπω τη χέστρα, ξεβρακώνομαι και κάνω έτσι. Και τις δίνω. Κοιτάω κάτω και η χέστρα είναι πεντακάθαρη. Όχι, η χέστρα ήταν πεντακάθαρη, ρε φίλε. Κατάλαβε. Και πόσο κορνεί το κεφάλι. Έχει γίνει όλο το τίγλο κάτω. Ψηφιδωτό. Στο γυμναστήριο που δούλευε. Τα βλέπω, λέει, α, δεν τελειώνει η ιστορία, έχει κι άλλο. Τα βλέπω αυτά, όχι ρε μαλάκα, λέει, τη γάμισα με το ψηφιδωτό. Και μπαίνει κόσμος. Ακόμη που μπαίνει κόσμο στην τουαλέτα. Ωρε, πετάγεται έξω την τουαλέτα αυτό μου λέει. Ποιο τα έκανε αυτά, ρε μαλάκα. Πόπο ρε, πού στην λέει, τι μάτι μου νόμπα ρε μαλάκα. Πώ αφήσατε το, την τουαλέτα του γυμναστήριου. Όντω λέει, δεν έχει το αφεντικό εκεί, α πούμε, να δει τι έγινε. Και κάθομαι εγώ λέει και τα πλένω με το τηλέφωνο τα μπάνια, α πούμε, πλήρω το τηλέφωνο. Και λέει και λέει το αφεντικό, μπράβο λέει, είδε τι υπάρχει, παιδί. Μα καθένα στην τουαλέτα που το αγαπάει το γυμναστήριο. Φόβο, φίλε, να... είναι τόσο αστείο που θα ξεράσω κιόλας. Ξέρεις ποιος είσαι, σε ευχαριστώ για αυτήν την υπέροχη ιστορία που μου μας έκανες expose. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νομίζω θα προσφέρεις πάρα πολύ γέλιο σε πολύ κόσμο. Λίγο. Τι έγινε, νύσταξες, Ρωμά. Με μάτιαξαν. Πάγκο μόνος μια επανάληψη και έμεινε ο Σταύρος που φόραγα σημάδι και έμεινε ο Σταύρος που φόραγα για 20 μέρες τουλάχιστον. Πολύ καλό αυτό. Αυτό δεν είναι καλό. Καλό. Μαλάκα είναι πολύ δύσκολο να πεις κάτι πετυχημένο σε 20 μέρες. Ναι. Τρία σετ deadlift, πρέσα καθίσματα και έρχεται με τόσο και δεν πρόλαβα να βγω έξω. Ρουκέτα μέσα στο γυμναστήριο! Αδερφέ, σε νιώθω, το έχω πάθει άπειρο. Εγώ δεν έχω πάθει ρουκέτα από τέτοιο. Θα πάθεις, αξίζω να είναι στο μπέλ, θα πάθεις το λέω. Θα μπει μες στο βίντεο, να ξέρετε. Εγώ το έχω πάθει στα εστιατόρια. Το έχω πάθει στα εστιατόρια. Στα εστιατόρια. Φτάνει. Πάμε να γύρω, μάτι. Είμαστε από πάνω και κοιτάμε έτσι σαν δημόσιους υπάλληλους. Ένας δουλεύει και δεν βλέπω. Τώρα είμαστε σαν εκπομπή μαγειρική στα celebrities που ο σεφ λέει: θες να μου ανάψει λίγο το μάτι. Θες να μου κόψει λίγο κάτι που κάνουν κάτι, ό,τι να είναι, α πούμε. Απλά για να κάνουν κάτι. Το τηγάνι ρίχνεις τίποτα. Ρίχνεις λίγο λάδι. Λε, πάνω. Κοκονατ oil. Πάνω. Αυτό. Ωραίος. Τόσο καλά είναι. Ναι. Κρέα. Λοιπόν, έχει λίγο διαδικασία να ξέρεις. Θα μας επιβραβεύσει το αποτέλεσμα, φυσικότε. Θα βγει πολύ top, νομίζω. Μαλάκα είναι ό,τι θέλει για αυτό πιάνεις. Ωραία. Θέλω να πιάνεις εμπός και κάτι εντός και. Εντός και όχι ρε μάλλον. Γρήγορα μου τα δύο αυτά καλύνω. Αυτά. Το. Τα χέρια τα κοιτάξω, δεν καίγεται. Να πω ότι το σηκώτι είναι από τις πιο καλές πηγές πρωτεΐνη, παιδιά, και είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Τι σηκώτι είναι από τι κρέας? Μοσχάρι. Μοσχάρι σηκώτι, παιδιά. Μία φορά την εβδομάδα με δύο, εγώ τρώω σήμερα. Είναι το σίδηρο γενικά και κάνει. Θα το κάνω. Το νιώθεις μαλάκα. Μαλλιά, μάγκες μαλλιά. Το σίδηρο είναι τέλειο για τα μαλλιά. Ναι. Ρε. Και το σηκώτι κάνει καλό στο σηκώτι. Για εμάς το χρειαζόμαστε. Δες τώρα. Η διαδικασία θα ήταν πολύ επίπονη και πολύ κουραστική. Θέλει να τα αφήσει 15 λεπτά τη γάνη, ρε φίλε. Ναι, αλλά καλό το παλικάρι. Σε χαμηλή θερμοκρασία. Θα βάλω λίγο τώρα. Λοιπόν, αντί για να πάρουμε το κρεμμύρι και να το καραμελώσουμε στο τηγάνι και να μας πάρει 10 ώρες, το ψιλοκόψαμε λίγο αλάτι και φούρνο προκυμάτων 10-15 λεπτά εκεί. 10-15 λεπτά φούρνο προκυμάτων. Ναι, και μετά θα βγει κατευθείαν εδώ. Okay. Καπάκι. Και αναμένουμε. Να κοιτάξω όλο το μακάρι. Να κατέβω λίγο να πάει παντού η υγρασία. Αλλά έτσι μ' αρέσει, όπως είναι τώρα, άμα ψηθεί κι άλλο δεν είναι. Πολύ στεγνόγυμο. Περίμενε, εδώ.
Το βγάλαμε, εντάξει, τώρα δεν το περιμένω 15 λεπτά, πιο λίγο, γιατί κοινάμε. Ο κλικ είναι άσπρο, το κάνεις τώρα. Τώρα. Εκεί πάνω. Σηκώσαμε κρεμμύδια. Γεια σας. Τώρα θέλει ένα μισοράκι για τις χάσεις να δάμε του. Ναι, τόσο πολύ. Θα γίνει όλο σαν κρέμα. Άστο, τέλει. Αφού βάλουμε και τα κρεμμύδια μέσα, χαμηλώνουμε το μάτι στη μέση, το καπακώνεις και το αφήνεις να σιγοβράζει, να σιγοβράζει. Αλλά 10 λεπτά έχω κάνει ένα καλό ανακάτεμα. 10 λεπτά, όχι σε λίγο βασικά, θα βάλουμε λεμόνι μέσα, λίγο μουστάρδα και ρίγανη και αλάτι. Τόπ. Πάμε να ράξουμε. Κοίτα, για ένα που είναι στον όγκο ρε φίλε και θα φάει αυτό με το ρύζι, κατεβαίνει μαλάκα, το βάζει αυτό από πάνω, κλάτς, κλάτς. Ναι. Λοιπόν, βάζω μέσα σε αυτή την ποσότητα που ήταν κανένα μισό κιλό κρεμμύδια, μισό κιλό σηκώτη, βάζω μέσα ένα λεμόνι στημένο στη μέση. Δηλαδή, πριν τελειώσει, κανένα τεταρτάκι πριν το βγάλω, στίβω μέσα και ένα λεμόνι. Πιάνω το κουκούτσι εδώ, μην πέσουμε. Ωραία. Βάζουμε και τη ρίγανη. Να βγάλει τα. Ό,τι αρώματα είναι να βγάλει. Που έχει τελειώσει το μαγείρεμα, είμαστε στο πριν το βγάλουμε, έχει γίνει έτσι. Το τέτοιο έχει καραμελώσει φουλ. Θα βάλουμε μια κουταλιά μουστάρδα και θα κάνουμε πολύ γρήγορα ανακάτεμα. Και έχει γίνει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Εσύ πριν με το στέικ, ρε μπρο, δεν έφαγες ρύζι κάτι. Άγιος, θα φάμε τα νομάτα. Λοιπόν, Μάκης, εγώ δεν θα φάω, θα δοκιμάσω εσύ θα φάτε. Εγώ θα φάω. Θα τους κάνω το τραπέζι. Α, να το. Βρήκαμε και τον τίτλο. Κάμε το τραπέζι, τον κρύζει το κόγια. Να το ξέρεις, μα έφαγε. Βέβαια, δεν είναι πάρα πολύ ερωτικό. Κάμε, δεν είναι ο νόστος. Βάλε, βάλε, να δοκιμάσουμε. Ένα πιατάκι, εντάξει, βάλε, να, εδώ το ένα τρίτο. Όχι, δεν φάτε το όλο, δεν φάτε. Όχι, γιατί όλο, εντάξει. Ένα, δύο, τρία. Εδώ, κομπλέ με εγώ. Εδώ λες είμαστε στη φυλακή. Επόμενος. Στη σύντριο. Έτσι, έτσι και... Πιπέρι έχεις κάπου. Ε? Πιπέρι. Ναι. Ένα βουσκοτέ, κύριε Τζόνι μας. Εκατομμύρια βαθμούς καψαϊκίνης. Ζω αυτό το πιο αυτό που έχω φάει. Καλό. Φέρε, φέρε να δοκιμάσεις. Πάει αλήθεια. Τοπ. Λέγε. Πολύ καλό, πολύ καλό. Τοπ ρε φίλε. Είδατε, για να μην νομίζω τα τρώμε όλα και λέω την ωραία, ήταν και άλλα τα φαγητά μου την ωραία. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό φίλε. Μα λέει πες ποια θα με πάρει. Δοκίμασε κι εσύ. Εγώ δεν θα δοκιμάσω, ξέρω ότι είναι φανταστικό. Αν δεν σου λέω πως είμαστε σαν τους δάντρους στη φυλακή, φάγαμε φυλακιστικό φαΐ. Πολύ δυνατό να ξέρετε δοκιμάστε. Αλλά είναι νόστιμο και ήρθαμε να συζητήσουμε. Μην ξεχνάτε like, subscribe, ε. Like, subscribe σε εμάς και στους γείτονές μας. Eat like Goku, train to go, Super Saiyan. Super Saiyan. Σκάτω, Φλόρι. Τζα, δεν κάναμε. Κλείσαμε να σου πω και 5-2-3 tips έτσι πολύ ενδιαφέρον που έχω βρει. Να πω. Που αντιλήφθηκα εγώ στην προπόνηση κυρίως σου. Για να αναπτυχθείς, πρέπει να έρθεις σε μυϊκό κορεσμό. Αυτό είναι ένα feeling που έρχεται λίγο μετά από το πολύ pump. Δηλαδή, άμα σταματήσεις την προπόνησή σου ακριβώς πάνω στο pump, εκεί δηλαδή που σας είχα πει στα πρώτα βίντεο, στη διαχημική προπόνηση, έχεις ανάπτυξη, απλά συνειδητοποιείς ότι αν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα περάσεις αυτό το σημείο, πριν αρχίσεις να καταβολίζεις και πριν νιώσεις το άσχημο κάψιμο, έχεις ένα συνέστημα ότι οι μυς δουλεύουν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή έχει φύγει το πρίξιμο το υπερβολικό και νιώθεις τους μυς και τις μυϊκές ίνες πολύ ξεκάθαρα να δουλεύουν. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, μόνο άμα το νιώσεις την προπόνηση. Δεύτερο tip. Όταν αντιμετώπισα εγώ μεγάλο πρόβλημα στο να μπορέσω να καταναλώσω θερμίδες, γιατί το συχαίνουν το φάι. Δεν έχω χειρότερο. Κάτι που με βοήθησε και είναι και καλό, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουν πιτσιρικάδες, το προτείνω για πιο μεγάλους σε ηλικία και για αθλητές, τώρα δεν ξέρω πόσοι αθλητές με βλέπουν ή πόσοι θέλουν να γίνουν αθλητές, απλά για κάποιους που θέλουν στο μέλλον να γίνουν αθλητές, αυτό είναι ένα μικρό τύπο που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν είμαι σε τόσο μεγάλο θερμιδικό πλεόνασμα μόνο και δεν μπορώ να φάω άλλο και έρχεται η ώρα για να φάω, αυτό που θα με δουλέψει πολύ γρήγορα ώστε να μπορέσω να πεινάσω είναι να κάνω μία μικρή δόση ινσουλίνης γρήγορης ενδομυϊκά, 5 μονάδες τύπου και ένα πολύ γρήγορο περπάτημα 5 με 10 λεπτά
Εγώ ανεβαίνω πάνω στην ταράτσα. Άμα θέλετε κάτι, μια βόρτα στο τετράγωνο σας. Whatever it takes, άμα θες να κάνεις κάτι, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να φάω αυτό το φαΐ. Δεν το αντιμετωπίζω σαν φαΐ, το αντιμετωπίζω σαν δουλειά. Ότι εγώ έχω αυτό το πράγμα και πρέπει να το φάω. Άμα δεν μπορώ να το φάω, πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορέσω να το φάω. Βρήκα αυτόν τον τρόπο και με δούλεψε και πάρα πολύ καλά. Μια πολύ μικρή δόση ινσουλίνης για να πέσει το ζάχαρο στο αίμα, ώστε να δημιουργήσει ο οργανισμός να θελήσει θερμίδες, ώστε να δημιουργήσει γλυκόζη για να ανεβάσει το γλυκαιμικό δίκτυο και πάλι στο αίμα. Και ένα πολύ γρήγορο περπάτημα για να, σαν αυτό που κάνω το κάθε πρωί που ξυπνάω για να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός. Πιστέψτε με, θα πεινάσετε πάρα πολύ γρήγορα και θα πεις πώς γίνεται, είμαι σκασμένος πριν από λίγο. Και τρίτο tip και πάρα πολύ σημαντικό είναι πολύ καλό που εγώ το είδα και επίσης είναι whatever it takes. Συνειδητοποίησα ότι μου κάθεται πάρα πολύ καλά να σηκωθώ το βράδυ και να κάνω ένα γεύμα. Δηλαδή, θα κοιμηθώ στις 12, σηκώθηκα στις 4 ώρα το πρωί, είχα ένα γεύμα έτοιμο, μπαμπαπ, το κατέβασα όσο γρήγορα γίνεται, γιατί μετά από 4 ώρες πεινούσα. Οπότε έφαγα το βράδυ, έπεσε γύρω και σήμερα ξύπνησα, όχι σήμερα, την επόμενη μέρα ξύπνησα πολύ διαφορετικά, πολύ σκασμένος, πολύ γεμάτος το πρωί. Αν σε φάση όγκου έχετε φάσεις που ξυπνάτε το πρωί και είστε άδειοι, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε φάει αρκετά μέσα στην ημέρα σας. Οπότε, άμα κοιμηθείτε και δεν νιώθετε full, καλό θα είναι να σηκωθείτε το βράδυ και να κάνετε ένα γεύμα. Ένα γρήγορο σεκ πρωτεΐνη με βρώμη, μία πρωτεΐνη όγκου. Εγώ ήπια 15 αυγά με 250 γραμμάρια βρώμη. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μην μένετε άδειοι. Δηλαδή, φροντίστε στον όγκο να μην αφήνετε το σύστημά σας άδειο. Ας υπερβείτε τις θερμίδες, ποτέ να είστε πιο λίγο. Δηλαδή, φροντίστε μέσα στο σύστημά σας να έχει μονίμως πρώτες ύλες για να μπορέσει να δημιουργεί μυϊκές ύλες. Αυτά είναι τα tips. Αυτά αντιμετωπίζω τώρα, γι' αυτό τα λέω κιόλας. Eat like Goku, train to go super saiyan.